το κίνημα αλλαγής είναι παρόν στη Βουλή, είναι παρόν και με το παραπάνω, απλώς κάνει και επικοδομητική αντιπολίτευση, γιατί κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις. Και να σας πω και κάτι, σε ένα ζήτημα που απασχόλησε, μάλλον όχι όσο έπρεπε, τη κοινή γνώμη και είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Προημερών πέρασε δυστυχώς διάταξη στο νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, όπου ουσιαστικά τίθεται στο απειρόβλητο όλη η αιρετή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και υπάλληλοι, γιατί έρεται το αξιοπινό τους για πράξεις που διενήργησαν μέχρι τις 13 Ιουλίου του 19. Αυτό σημαίνει ότι εγώ ως δήμαρχος, όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί υπάλληλοι, όταν υπογράψαμε εντάλματα, αρκεί μόνο, λέει η διάταξη, να πέρασαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, απαλλασσόμαστε από κάθε ποινική ευθύνη. Από το ηλεκτρικό συνέδριο. Αυτό είναι, από το Γενικό Λογιστήριο έλεγε. Αυτό είναι κάτι νητηρό και εμείς που κάνουμε αντιπολίτευση, εμείς το καταψηφίσαμε αυτό. Ποιοι άλλοι, το καταψήφισε κάποιος άλλος, κύριε Καμίνη, αυτό, ποιοι το ψήφισαν αυτό? Μου αρκεί ότι το καταψηφίσαμε εμείς. Το υπερψήφισε τη ρύθμιση, αν δεν κάνω λάθος, και το ΚΚΕ και βεβαίως και το. Θέλω και να απαντήσω για το εξής. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Καμίνης. Ναι. Πολλές φορές μέσα στη Βουλή εκλαμβάνουμε ως δύο πολιτικούς χώρους αυτό που παρακολουθούμε. Και θα είμαι συγκεκριμένος. Ή ο κύριος Καμίνης ή ο κύριος Καστανίδης με τις νομικές του γνώσεις, πολλές φορές νιώθεις ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο με κάποια άλλα στελέχη του ΚΙΝΑΛ. Αλλά αυτό όντως είναι ένα πολιτικό. Καλά, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ είστε όλοι το ίδιο, ούτε ακριβώς λέτε όλοι αυτό, το ίδιο. Ναι, οι βουλευτές δεν είναι. Ακριβώς όπως το υπενήσει ο κ. Γιαννούτης, δεν ισχύει. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Θέλω να πω όμως κάτι σε σχέση. Θέλω να πω κάτι σε σχέση με τη λαθροχειρία που περιέγραψε ο κ. Καμίνης. Ελάτε, ναι. Και μάλιστα λαθροχειρία που οδήγησε αρχικά και τα μεσάνυχτα της Κυριακής τον ΣΥΡΙΖΑ αρχικά να υπερψηφίσει, αλλά να διορθώσει αμέσως και να καταγγείλει με πιο καθαρό τρόπο δεν γίνεται την προσπάθεια αμνίστευσης των πολιτικών τους παιδιών που θα είναι ξανά οι πρεσβευτές και οι διπλωματικοί ακόλουθοι προς την ακροδεξιά. Δεν μας τα λέτε Ψωμιάδης, καλά, κύριε Γιαννούλη. Αν το ψηφίσατε, τι διορθώσατε? Δεν διορθώ... Κοιτάξτε, κύριε Σουρμελίδη, ήρθε ως τροπολογία να πάμε το βράδυ λίγο. Της Κυριακής. Ήρθε στο νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, για να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος και εμείς, γιατί ναι, δεν τα παρακολουθούμε όλα. Να το εξηγήσουμε όμως. Να το εξηγήσει για να ο κύριος Καμίνης που το έβαλε στην κουβέντα και θα έρθω σε εσάς, κύριε Γιαννούλη. Θα εξηγήσω τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιαννούλη. Θα έρθω στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν χάνεται η θέση γιατί του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει η ερώτηση του κ. Σουρμελίδη. Ναι, να πούμε γιατί συζητάμε όμως. Γιατί το τι ψήφισε ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα δεν ξέρουμε τι συζητάμε, κύριε Καμίνη. Αμνηστία. Αμνηστία ποιών? Των διοκόμενων αυτοδιοικητικών. Ψωμιάδης. Των δημάρχων και των περιφερειαρχών, ναι, δηλαδή. Αυτό. Ασυλία. Και των αντιδημάρχων και των αντιπεριφερειαρχών και των υπαλλήλων που ενδεχομένως υπέγραψαν. Ασυλία για πράξεις. Τα πάντα. Για τα πάντα. Είναι ένα για δαπάνες. Για δαπάνες. Για χρηματικά εντάλματα που υπέγραψαν μέχρι τις 13/7 του 19. Αυτό είναι χοντρό. Αυτό είναι ένα καραμπινάτο σκάνδαλο. Αυτό είναι απαράδεκτο που συνέβη. Ο κύριος Γιαννούλης λέει ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ πέρασε κατά λάθος. Δεν το κατάλαβαν. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όπως το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος εκείνη τη στιγμή, μέσα στην αίθουσα ουδείς το κατάλαβε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η τροπολογία είχε κατατεθεί από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, από τον κύριο Κακλαμάνη. Ακριβώς. Και κανονικά ο βουλευτής πρέπει να είναι μέσα και να, και την να υπερασπίζεται την τροπολογία του. Λοιπόν, πέρασε μια τροπολογία έτσι. Θα βοηθήσω τη συζήτηση, κυρία Γιάμαλη. Όχι, κυρία Γιάμαλη, πρέπει να απαντήσω. Αν ψηφίστηκε και από ποιον. Εκ των υστέρων. Δεν είναι τόσο απλό, κύριε Σουρμελίδη. Εκ των υστέρων. Αυτό μ' αρέσει και εμένα, ότι δεν είναι τόσο απλό. Αυτό είναι το πρόβλημα να σας πω. Το κίνημα αλλαγής είχε την ετοιμότητα να ψηφίσει κατά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε τι θα πει. Μπορεί να καταθέσει τροπολογία σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο που έρχεται και να διορθώσει το λάθος του. Αλλά μιλάμε για κάτι θεσμικά πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης ουσιαστικά η νομοθετική εξουσία, άρα προσβάλλεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Και δεν μιλάμε και επίσης, για την πρώτη τέτοια αμνίστευση. Σημαντικότερο, προσβάλλεται η αρχή της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόμου. Από εδώ